Στον νέο συμβούλιο θα εκλεγεί σήμερα μετά από μια επιτυχημένη θητεία του, πώς λέτε γενικά, του παλαιού. Πείτε μας, Γρηγόρη, πώς θα συμμετοχή σήμερα και ποιοι οι στόχοι του νέου, θα πρέπει να είναι οι στόχοι του νέου συμβουλίου. Η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ καλή και ειδικότερα από, από τις μακρινές περιοχές της ενότητας εδώ που περιλαμβάνει την ξενοδοχεία από την Ένωση Ξενοδοχείων Επαρχίας Ιτίας. Ειδικά οι μακρινοί ήρθαν όλοι και γενικά η συμμετοχή ήταν, θα έλεγα, αρκετά ικανοποιητική, γιατί στο σύνολο είχαμε πολύ ελάχιστες απουσίες, δικαιολογημένες βέβαια, γιατί όπως γνωρίζουμε είναι και είμαστε στην έναρξη της νέας τουριστικής περίοδου και κάποιοι δεν είναι προετοιμάζονται και δεν μπορούσαν να έρθουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η προσέλευση ήταν πάρα πολύ καλή. Ένωψη λοιπόν της νέας, της έναρξης νέας τουριστικής περίοδου, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί, ποιο είναι πιστεύω το πρόγραμμα. Πιστεύω το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα έχει και αρκετές ανανεώσεις, αρκετά νέα μέλη, θα είναι η προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει εδώ και καιρό, ούτως ώστε να έχουμε κάποια κίνηση στο αεροδρόμιο Σιτίας, ενισχύοντας την προβολή της περιοχής μας και όσο το δυνατόν θα επικεντρωθούμε, ας πούμε, σε όσο το δυνατόν εκτός από τα θεσμικά, ας πούμε, και τα εργασιακά που έχουμε, στην προβολή και στην συνέχιση της προβολής της περιοχής μας.